Mein Name ist Annemit Gericke. Ich begrüße Sie auch heute wieder aus dem Hauptstadtbüro des Goethe-Instituts, wo ich für den Bereich Literatur und Übersetzungsförderung das Litrix-Programm mit dem aktuellen Schwerpunkt Griechisch betreue. In unserer heutigen Runde wird es um die besonderen Herausforderungen beim Übersetzen von Graphic Novels gehen. Comics und Graphic Novel haben sich weltweit als wichtige Formen des künstlerischen Ausdrucks etabliert und erfreuen sich großer Beliebtheit bei Leserinnen und Lesern jeden Alters. Doch was genau passiert eigentlich hinter den Kulissen, bevor wir eine Graphic Novel aus einem anderen Sprach- und Kulturraum in unserer jeweiligen Sprache lesen können? Über diese und andere Fragen wird Dr. Lida Zehner, die künstlerische Direktorin des internationalen Comic-Festivals Comic Dome Con Essence, gleich mit der Berliner Cartoonistin, Autorin und Künstlerin Katharina Greve und der Übersetzerin Mariana Zazu diskutieren, die im Rahmen des Litrix-Programms Auszüge aus Katharina Greves Comicband Die dicke Prinzessin Petronia ins Griechische übersetzt hat. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα και φυσικά το Goethe Institute, τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και την Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης για την πρόσκληση σε μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε σήμερα, είμαστε τυχεροί που έχουμε τη δυνατότητα να παραμένουμε δημιουργικοί αλλά και συνδεδεμένοι και να συζητάμε για θέματα που αγαπάμε όπως τα κόμιξ και τα graphic novels. Να καλωσορίσω με τη σειρά μου την Καταρίνα Γκριβ και την Μαριάννα Τσάτσου και να τις ευχαριστήσω που παίρνουν το χρόνο σήμερα να μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους κάθε μια από τις δικές τους, από τη δικιά τους πλευρά. Καλησπέρα στο Βερολίνο, καλησπέρα Καταρίνα, καλησπέρα Μαριάννα. Καλησπέρα. Η ιστορία λοιπόν των κόμιξ είναι μεγάλη και ξεκινά πολύ πίσω στους αιώνες. Η επικοινωνία είναι μία από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου και έτσι από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του στη γη, οι άνθρωποι προσπάθησαν να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα και να πούν ιστορίες για αυτά που τους συνέβαιναν καθημερινά. Ενώ λοιπόν η γλώσσα, η γραφή και η ανάγνωση όπως τις γνωρίζουμε σήμερα άργησαν κάπως να εξελιχθούν, η εικόνα ήταν αυτή που ικανοποίησε πρώτη την ανάγκη για επικοινωνία. Παρόλο λοιπόν που τα κόμιξ είναι δημιούργημα του 19ου αιώνα και οι προγονείς τους χρονολογούνται από το Μεσαίωνα, είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι πολύ νωρίτερα χρησιμοποίησαν τις εικόνες σε σειρά για να αφηγηθούν μια ιστορία. Τα ιερογλυφικά των Αιγυπτίων, οι αναπαραστάσεις στα Αγγεία των Αρχαίων Ελλήνων, η στήλη του Τραϊανού στη Ρώμη, ο Τάπιτας Μπαγιές στη Νορμανδία, όλα αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι προ-προ-προ-προ-προ-παππούδες αυτών που ξέρουμε εμείς σήμερα ως κόμιξ. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, της εποχής και η εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Ιωάννη Γουτεμβέργιο εγγενίασε την εποχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κυρίως αυτή της ευκολότερης πρόσβασης του κοινού σε βιβλία και εικόνες. Στη Μεγάλη Βρετανία εκείνη την εποχή εμφανίζονται ξυλογραφίες με διάφορα σκίτσα και θεματολογία από τη θρησκευτική ζωή, την επικαιρότητα, τυπωμένες σε φυλάδια. Σε αυτά μπορούμε να αναγνωρίσουμε εκτός από τα σκίτσα ένα ακόμα συστατικό των κόμιξ, μπαλονάκια που περιέχουν λόγια. Σταδιακά τα φυλάδια αυτά εξελίσσονται και τα συναντάμε όλο και πιο συχνά και η θεματολογία τους διευρύνεται, ενώ πλέον δεν απευθύνεται μόνο στις πλούσιες τάξεις, αλλά και στην εργατική. Μάλιστα, το στοιχείο της σάτιρας γίνεται ακόμα πιο έντονο, με αποτέλεσμα αυτά τα φυλάδια να ονομάζονται comicals ή συντομότερα κόμιξ. Και έτσι φτάνουμε στο πρώτο κόμικ ή τουλάχιστον σε μία από τις εκδόσεις που διεκδικεί αυτό το τίτλο, το Alice Loper's Half Holiday, μια εβδομαδιαία ασπρόμαυρη έκδοση με strips, κόμικ και πεζές αφηγήσεις και κυρίως έναν σταθερό χαρακτήρα. Στο τέλος της δεκαετίας του 20, η Αμερική, όπως γνωρίζουμε, βίωσε μια μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία στη συνέχεια επηρέασε ολόκληρη την Ηφείλιο. Η εποχή της μεγάλης ύφεσης, όπως ονομάστηκε, και το οικονομικό κράχ, έκαναν τους πολίτες να αναζητήσουν πίστη και αισιοδοξία σε χαρακτήρες οι οποίοι θα μπορούσαν να τους δώσουν την αίσθηση ότι τα πράγματα θα πήγαιναν προς το καλύτερο. Εκείνη την περίοδο εμφανίζονται και οι πρώτοι υπερήρωες, η άνθηση των οποίων συνεχίστηκε για τους ίδιους ακριβώς λόγους και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι επόμενες δεκαετίες είχαν αρκετά σκαμπανεβάσματα για τα κόμικ. Στα μέσα της δεκαετίας του 40, ξαφνικά οι εκδότες των εικονογραφημένων ιστοριών, οι οποίες μέχρι τότε απευθύνονταν σε ενήλικες και κυρίως στην εργατική και μεσαία τάξη, με στόχο το σχολιασμό της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας, ανακαλύπτουν ένα νέο κοινό, αυτό των παιδιών.
Όμως τα πράγματα δεν ήταν, ο δρόμος δεν ήταν πάντα στρωμένος με ρόδα για τα κόμιξ. Ο Dr. Frederick Wareham με το βιβλίο του Seduction of the Innocent δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα γύρω από τη σχέση των κόμιξ και των παιδιών, αναπτύσσοντας τη θεωρία ότι τα κόμιξ ευθύνονται για τη ραγδαία αύξηση της παιδικής εγκληματικότητας. Και εκείνη είναι η εποχή που βλέπουμε σωρούς κόμιξ να καίγονται στους δρόμους της Αμερικής. Όλα αυτά τα χρόνια δημιουργοί και θεωρητικοί παλεύουν να τοποθετήσουν το αφηγηματικό μέσο των κόμιξ στη θέση που το αξίζει, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται μόνο για απλές αστείες ιστορίες, αλλά για ιστορίες που μπορούν να ακουμπήσουν ενήλικα και πιο σοβαρά θέματα. Το 1986, τρία βιβλία αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει τα κόμιξ μέχρι τότε. Το Watchmen, τον Alan Moore και Dave Gibbons, το Batman, The Dark Knight Returns του Frank Miller και το Mouse του Art Spiegelman. Ξαφνικά, τα περιοδικά γεμίζουν με ιστορίες για τα κόμιξ που οριμάζουν και ο όρος graphic novel κάνει την εμφάνισή του στα λογοτεχνικά λεξικά. Από τότε μέχρι σήμερα, τα κόμιξ ευτυχώς έχουν πλέον να αρχίσει να καθιερώνονται όχι πια μόνο σαν παιδικά αναγνώσματα, αλλά ως ένα μέσο αφήγησης που μπορεί να πει τα πάντα. Στην Ελλάδα, η σχέση μας με τα κόμιξ υπήρξε κάπως περίπλοκη. Έχοντας μια παράδοση στην πολιτική γελιογραφία και με επιρροές κυρίως από την Ευρώπη και την Αμερική, στις αρχές της δεκαετίας του 80 παρατηρούμε τα πρώτα βήματα της δημιουργίας μιας τοπικής σκηνής και μιας βάσης αναγνωστών. Τα κόμιξ άρχισαν κάπως να συστηθούν στο ελληνικό κοινό και γι' αυτό πολλοί ακόμα συνεχίζουν να έχουν μια λαθασμένη ή τουλάχιστον μια μη ολοκληρωμένη αντίληψη γι' αυτά. Τα πρώτα κόμιξ που μπήκαν στην ελληνική αγορά ήταν αυτά της Disney και αργότερα τα υπερηρωικά, όπως και κλασικά κόμιξ της γαλλοβελγικής σχολής. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά. Οι εκδόσεις αυξάνονται, τόσο οι ελληνόφωνες όσο και οι μεταφρασμένες. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Comic Con Athens, παρουσιάζονται περισσότερες από 60 νέες εκδοτικές προσπάθειες, ενώ φιλοξενούνται περισσότεροι από 150 δημιουργοί. Και αφού είδαμε πολύ σύντομα τι συμβαίνει στην Ελλάδα, πάμε να δούμε πώς είναι η κόμιξ σκηνή στη Γερμανία. Καταρίνα, Μαριάννα, και οι δυο ζείτε και εργάζεστε στο Βερολίνο. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας πώς διαμορφώνεται το κοινό των κόμιξ εκεί? Ja, also auch in Deutschland war es so, dass über Jahrzehnte hinweg Comics nicht wirklich ernst genommen wurden als Medium und nicht anerkannt waren. Und also ich kenne sehr viele Leute, die als Kinder keine Comics lesen durften, weil ihre Eltern meinten, das ist Trash, das ist Schundliteratur, das verdummt die Kinder und deswegen dürfen sie das nicht lesen. Und eigentlich, also es dauert dann so ein bisschen, bis sich die Comics hier als Kunstform etabliert haben. Und so seit ganz grob 10, 15 Jahren gibt es öfter Beiträge im Feuilleton über Comics und der Comic hat sich wirklich als Kunstform durchgesetzt. Und das merkt man natürlich auch an den großen und kleinen Festivals, das, was in den 80er oder 90er Jahren als Mini-Nerd-Treffen für 50 Leute anfing, ist heute ein Massenevent, zu dem tausende Leute nach Erlangen pilgern. Das ist tatsächlich sehr schön. Delia. Mariana? Ναι, εγώ βλέπω ότι εδώ υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο σπίτι μου υπήρχαν τρία βιβλιοπωλεία. Όχι, δεν είχαν απλώς μια γωνιά για graphic novels και για comics, ήταν, πουλούσαν μόνο αυτό. Το οποίο στην Ελλάδα νομίζω δεν το... Σίγουρα υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Σε αντίθεση, θυμάμαι όταν ήμουν στη σχολή και πρώτη φορά μας είχε πει ο καθηγητής μας, ο Νικολάου, να κάνουμε μια σύγκριση ενός μυθιστορήματος και του graphic novel, τον κοιτούσαμε λίγο περίεργα, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουγα τη λέξη graphic novel στη ζωή μου. Και θυμάμαι και ότι είχα πάει και σε ένα πολύ μεγάλο βιβλιοπωλείο αργότερα στην Αθήνα και είχε μία γωνίτσα κυριολεκτικά με μερικά ράφια, τα οποία είχαν graphic novel. Είναι το ακριβώς αντίθετο, θεωρώ, στις δύο χώρες. Μαριάννα, η μετάφραση πρέπει, φαντάζει τουλάχιστον σε μένα, μια μαγική διαδικασία, καθώς σου επιτρέπει να μπεις για λίγο στη θέση του δημιουργού και ταυτόχρονα να αφουγκραστείς και τις ανάγκες του εκάστοτε αναγνωστικού κοινού.
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη διαδικασία της μετάφρασης ενός κειμένου και ειδικά για τα comics και graphic novels, υπάρχουν σημεία που ξεχωρίζεις και ποιες είναι οι διαφορές στη μετάφραση μεταξύ ενός λογοτεχνικού κειμένου και ενός graphic novel? Είναι πάρα πολλές. Σίγουρα είσαι τυχερός γιατί το κάθε κείμενο σου προσφέρει μια νέα ζωή, ζεις σε μια άλλη εποχή ή σε κάποιος άλλος, γιατί κουβαλάς τον κάθε χαρακτήρα όσο μεταφράζεις και μπαίνεις στον κόσμο του. Οι διαφορές ενός μυθιστορήματος όμως ή ενός, μιας βιογραφίας, για παράδειγμα, με ένα graphic novel, είναι πολλές. Από τις πολύ απλές, για παράδειγμα, βλέπεις ένα πολύ ωραίο επιφώνημα πόνου και λες, α, εύκολο, είναι μια λεξούλα. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Επίσης, το graphic novel δεν έχει τόσο απλό λεξιλόγιο όσο έχει ένα άλλο comic. Άρα πλέκονται και άλλες επιστήμες. Για παράδειγμα, στην Πριγκίπισσα είχαμε από όρους σε αστρονομία, σε ιατρικούς όρους. Χρειαζόταν πάρα πολύ έρευνα για να γίνει όλο αυτό. Και είχε και πάρα πολλές αναφορές. Είχαμε το Σύσυφο, είχαμε τον David Bowie. Υπήρχαν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει κανείς να ψάξει. Και σίγουρα το πιο βασικό σου θέμα σε όλα αυτά είναι ότι πρέπει να ταιριάζει το κείμενό σου στο συννεφάκι. Δηλαδή μπορεί να έχεις βρει μια καταπληκτική λέξη, αλλά να μην χωράει. Και έχεις και ένα επιπλέον πρόβλημα, τους ιδιωματισμούς και τα αστεία της μιας γλώσσας, πώς θα τα μεταφέρεις στην άλλη, όταν αυτά συνδέονται με την εικόνα που υπάρχει. Καταρίνα, φαντάζομαι και για σένα η αίσθηση του να βλέπεις τη δουλειά σου να ταξιδεύει σε διαφορετικά μέρη του κόσμου πρέπει να είναι μοναδική. Ποιες είναι οι προσδοκίες ενός δημιουργού από έναν μεταφραστή? Ja, ich wünsche mir natürlich erstmal als Künstlerin, dass alles ganz genau eins zu eins übersetzt wird. Mir ist aber schon klar, dass es nicht funktioniert, gerade bei Wortwitzen und bei Sprachspielen. Soweit es aber um Namen geht, um Charaktereigenschaften, um gesellschaftliche und politische Zusammenhänge, da wünsche ich mir das aber schon wirklich, dass das sich in der Übersetzung wiederfindet. Und da habe ich auch ein Beispiel aus der Praxis vorbereitet. Das ist ein anderer Comic, das ist nicht Prinzessin Petronia, das ist ein Webcomic, das Hochhaus heißt der, den habe ich vor ein paar Jahren gezeichnet. Und dieser Comic zeigt ein Haus, was aufgeschnitten ist und man kann reingucken und in jeder Etage spielt sich so eine kleine Szene ab. Ja, und nach dem Webcomic ist das Hochhaus auch als klassisches Buch erschienen und als Buchrolle. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und zwar ist das Hochhausbuch, also das klassische Blätterbuch, da ist eine Lizenz nach Frankreich verkauft worden. Und da ist Folgendes passiert: Der Verlag hat eine Übersetzung anfertigen lassen und hat niemals mit mir irgendwie darüber gesprochen. Und als ich das dann am Ende in der Hand hatte, das fertige Buch, da war ich dann schon teilweise so ein bisschen überrascht, weil nämlich das ganze Haus nach Frankreich versetzt worden ist. Also es waren, alle Namen sind angepasst worden und dieses Haus hat nicht mehr in Deutschland gestanden, sondern stand plötzlich in Frankreich. Und das ist deswegen aus meiner Sicht ein Problem, weil diese Szenen, die sich in den Etagen abspielen, die sind manchmal, das sind einfach zwischenmenschliche Geschichten. Die sind ja leicht zu übertragen. Aber es sind auch Geschichten dabei, die auf aktuelle politische und gesellschaftliche Situation hier reagieren. Und die finde ich, die kann man nicht eins zu eins übertragen. Oben ist die deutsche Geschichte und unten ist die französische. Und in der deutschen Geschichte geht es um die Themen Antifa, Nazis und Verfassungsschutz, also der deutsche Inlandsgeheimdienst.
Und in dem Augenblick, also es ist halt ein, es gibt ein sehr besonderes Verhältnis zwischen deutschen Nazis und dem deutschen Inlandsgeheimdienst. Und diese Geschichte, die kann man aus meiner Sicht nicht einfach eins zu eins nach Frankreich übersetzen. Da kriegt das alles plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Also das fand ich nicht so toll. Und auf der anderen Seite ist die Buchrolle wiederum, die Buchrolle, die ist auch auf Englisch erschienen. Und diese Übersetzung hat aber der Verlag selber gemacht, also mein Verlag. So. Und mit denen konnte ich mich dann auch direkt abstimmen. Und dann konnten wir für Probleme, also das Haus blieb in Deutschland stehen, sozusagen. Und für Sachen, die sehr, sehr, sehr deutsch waren, deutsche Befindlichkeiten oder Läden, die es nur in Deutschland gibt, haben wir dann einfach versucht, zusammen eine Lösung zu finden, die international verständlich ist. Und bei diesem Beispiel, das ist jetzt eher also ein oberflächliches Beispiel, aber da geht es um eine Ladenkette, eine Luxusladenkette, Manufaktum heißt die. Und die kennt kein Mensch in den USA zum Beispiel. Und dann haben wir lange überlegt, was das denn sein könnte und haben uns dann schließlich für Tiffany's entschieden. Das fand ich ganz schön, dass wir da irgendwie geschafft haben, das international zu machen, international verständlich, ohne die Eigenheiten daraus zu nehmen. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον και ότι φύγεις και ένα θέμα που είναι σημαντικό στην διαδικασία της μεταφοράς ενός κειμένου και ενός κειμένου που είναι στο πλαίσιο ενός graphic novel. Υποθέτω λοιπόν ότι η συνεργασία μεταξύ δημιουργού και μεταφραστή δεν είναι πάντα δεδομένη. Πιστεύετε και οι δύο, και εσύ Μαριάννα και εσύ Καταρίνα, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια επικοινωνία, ένα briefing, μια συζήτηση μεταξύ των δύο πριν από κάθε μεταφραστική προσπάθεια. Και Μαριάννα, θα ήθελα εκ μέρους όλων, φαντάζομαι, να μας πεις και εσύ πώς αντιμετώπισες την πρόκληση που υπογράμμισε πολύ εύστοχα και μας έδειξε και μέσα από το παράδειγμα η Καταρίνα να μεταφέρει το κείμενο όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή πώς το κάνεις πιο σχετικό με το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι και πόση ελευθερία έχεις και σε αυτό. Και πόση ελευθερία σε αφήνει να έχεις και ο δημιουργός. Νομίζω ο δημιουργός αφήνει με την ελευθερία, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που ίσως να μην μιλάει καν τη γλώσσα στόχο. Οπότε θεωρώ ότι αν το εξηγήσεις τι ακριβώς έχεις στο μυαλό σου, δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλη βοήθεια αν έχεις τον δημιουργό και αν μπορείς να συνομιλήσεις, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι ζωή. Οπότε εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις είσαι απλά χαίρεσαι διπλά, γιατί μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση. Σαν αναγνώστρια και σαν μεταφράστρια ή σαν αναγνώστρια και από τις δύο οπτικές. Δεν μπορείς να έχεις καθρέφτες. Δεν υπάρχει αντιστοίχηση, μπαίνω στο λεξικό, βλέπω αυτό είναι το αντίστοιχο, το μεταφράζω. Πρέπει να καταλάβεις το ύφος του συγγραφέα πρώτα, γιατί και αυτό πρέπει να μεταφερθεί κάπως. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια λέξη η οποία κάνει κάποιον συνειρμό, ας πούμε, υπερβολικά ρομαντικό, ενώ το στυλ του συγγραφέα είναι σαρκαστικό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με τις λέξεις. Και ξαναλέω, και όλα αυτά σε συνδυασμό με το ότι έχεις τα συννεφάκια και πρέπει κάπως να τα χωρέσεις. Και εσύ, Καταρίνα, είπες λίγο πριν πώς θα ήθελες να μεταφράζετε σχεδόν ακριβώς, αλλά πόση ελευθερία θα ήθελες να αφήνεις στους μεταφραστές. Würde natürlich, also gerade wenn es um die Übersetzung von Humor geht, ich weiß ja, dass es nicht eins zu eins funktioniert. Es ist ja nur ein naiver Wunsch.
Also ich würde erstmal da der Übersetzerin und dem Übersetzer total trauen und sagen, ich bin da, wenn es Fragen gibt oder dann gerne immer fragen. Und ich glaube, also in dem Augenblick, wo es wirklich eine Zusammenarbeit gibt, kann man ja auch einmal den Text, das Buch durchgehen und dann auf eventuelle Fallstricke hinweisen. Also wenn Sachen auch vielleicht nicht offensichtlich als Witz zu erkennen sind, sondern nur aus einem, sagen wir, sehr breiten und tiefen Sprachverständnis heraus, seines Redewendungen und Zitate. Das wäre vielleicht gut, irgendwie solche Sachen zu identifizieren, zu markieren und darüber zu sprechen. Mariana, μου έδωσες έτσι λίγο πάσα να σταθώ λίγο σε αυτό που είπες, ότι πρέπει να γνωρίσεις και το ύφος του κάθε δημιουργού. Φαντάζομαι ότι διάβασες τα άπαντα της Καταρίνα για να μπορέσεις να μπεις λίγο στον τρόπο σκέψης της. Αυτό που έκανα εγώ προσωπικά είναι αυτό που περιέγραψες. Διάβασα ό,τι μπορούσα να βρω στα βιβλιοπωλεία από την Καταρίνα. Επίσης έγινα ο στόκερ της για κάποιο καιρό στα social media, γιατί η Καταρίνα έχει πολύ αιχμηρό χιουμορ, το οποίο το σχολιάζει πολύ, πολύ ωραία θέματα, κάποιες φορές πολιτικά θέματα για το τι συμβαίνει στη Γερμανία. Οπότε ήθελα πολύ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται σε ένα βαθμό. Το μπορούσα να το συνδέσω μετά και με την πριγκίπισσα πιο εύκολα. Εγώ θέλω να καταλάβω τι έχει στο μυαλό της η Καταρίνα, θέλω να καταλάβω τι γράφει γενικότερα και οποιοδήποτε δημιουργός για να μπορέσω να ξεκινήσω, γιατί αλλιώς δεν ξεκινάς νομίζω μια μετάφραση. Και από την άλλη πάλι μια ερώτηση που προκύπτει τώρα από την συζήτηση. Καταρίνα, εσύ όταν δημιουργείς τις ιστορίες σου, πόσο έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι αυτές μπορεί να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες, που σημαίνει ότι μπορεί να μεταφερθεί και όλο το πλαίσιο της ιστορίας σου σε μια άλλη πραγματικότητα, σε μια άλλη κουλτούρα. Γιατί νομίζω ότι στην Πριγκίπισσα Πετρώνια μπορούμε όλοι να βρούμε πράγματα με τα οποία μπορούμε να ταυτιστούμε, είτε ζούμε στη Γερμανία, είτε ζούμε στην Ελλάδα, είτε ζούμε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Oh, ich muss zugeben, daran denke ich überhaupt nicht, wenn ich schreibe oder wenn ich zeichne. Also ich bin sehr verliebt in Sprachspiele und ich mag das, ich mag Wortwitz sehr gerne und jedenfalls, was meine deutsche Sprache angeht, eine große Perfektionistin. Und wenn ich immer international denken würde, würde ich mir, glaube ich, was wegnehmen in meiner Freiheit. So, also es birgt Probleme, Mariana, es tut mir total leid. Und allen anderen Übersetzern bringt das Probleme, aber das würde mich, glaube ich, zu sehr begrenzen, wenn ich das immer mitdenken würde. Αφού μιλάμε τόση ώρα για αυτή την περίφημη Πριγκίπισσα Πετρώνια με αυτόν τον ιδιόρυθμο αλλά δυναμικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Μαριάννα, Καταρίνα, θέλετε να μας πείτε ποιο είναι η αγαπημένη σας σκηνή, ποιο είναι το αγαπημένο σας πάνελ από αυτό το κόμικ και γιατί? Also ein paar von meinen Lieblingsfolgen hat man ja schon vorne im Film gesehen. Da war eine zum Beispiel, wo man so einen ganzen Bastelbogen gesehen hat mit rosa Rüschenkleidern. Also diese Folgen, die einfach so ein großes Bild sind, die mag ich sehr gerne, weil ich mag die einfach grafisch gerne. Und die andere Kategorie der Lieblingsfolgen, das sind die mit naturwissenschaftlichem Bezug. Und hier habe ich jetzt eine zur Auswahl, die sieht auf den ersten Blick, fragt man sich, was passiert denn da eigentlich?
Die handelt davon, dass Petronia eine Vase von ihrer Tante geschenkt bekommen hat, aber diese Vase ist aus dunkler Materie getöpfert. Und dunkle Materie ist unsichtbar und wirkt nur durch die Schwerkraft auf ihre Umgebung. Und daraus zieht sich dann der ganze Humor, also das Paradoxe, dass es ein Dekorationsgegenstand ist, der aber unsichtbar ist und dann geht er auch am Ende noch kaputt. Mariana? Εγώ νομίζω ότι έχω δύο, οπότε θα τα πω σύντομα και τα δύο. Το ένα, το φοβερό... Α, τώρα μου έρχεται κι άλλο ένα μας. Λοιπόν, υπάρχει μια σελίδα, η οποία είναι, συγγνώμη στους διερμηνείς τώρα, είναι σαν τη Σούπερ Κατερίνα, ένα περιοδικό για εφήβους, δηλαδή, και έχει κεντρικό του θέμα το μικρό πρίγκιπα και έχει φτιάξει η Καταρίνα, σαν στο εξώφυλλο έχει βάλει το μικρό πρίγκιπα, με ό,τι ερωτήσεις μπορεί να είχε κάποιος στο νου του για έναν VIP σαν αυτόν. Και νομίζω και ο Σύσυφος. Όταν ο καημένος ο Σύσυφος είναι με μία σκούπα και καταλήγουμε στο ότι αν ήταν να σκουπίζει και αυτό στο πλανήτη γιατί δεν έχει τι να κάνει όλη μέρα, δεν θα παίρναγε καλά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ... Είναι ένα graphic novel πολύ ξεχωριστό έτσι, και πολύ character focus. Δηλαδή η Πετρόνια είναι ένας χαρακτήρας που σε κερδίζει ή μάλλον σου δημιουργεί έντονα συναισθήματα ή ταυτίζεσαι απόλυτα μαζί, την αγαπάς, τη λατρεύεις ή μπορεί και να την μισήσεις κάπως. Οι δυο σας βρεθήκατε μέσα από το πρόγραμμα Litrix του Ινστιτούτου Γκέτε. Ποιες ευκαιρίες δημιούργησε και για τις δυο σας και για εσένα Καταρίνα σαν δημιουργό και σε σένα Μαριάννα σαν μεταφράστρια. Μαριάννα, αν θες να ξεκινήσεις εσύ αυτή τη φορά. Ναι, ευχαρίστω. Σίγουρα μου έδωσε την ευκαιρία να καταπιαστώ με ένα κείμενο το οποίο δεν γνώριζα. Δεν γνώριζα πώς να μεταφράζει κάποιος graphic novels, οπότε έπρεπε να κάνω πολλή δουλειά πριν ξεκινήσω. Πλέον έχω μέχρι και γλωσσάρι με ηχομιμητικές λέξεις, πώς κάνει η κοτούλα και το φιλί στην κάθε γλώσσα. Είμαι πανέτοιμη. Μου έδωσε επίσης το πρόγραμμα ευκαιρίες να γνωρίσω άλλους συναδέλφους, είτε συναδέλφους οι οποίοι έκαναν επιμέλεια σε μεταφράσεις, για παράδειγμα. Στο συγκεκριμένο έχει κάνει ο Αλέξανδρος Κυπριώτης. Γενικά θεωρώ ότι λείπει ένα συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο χωρών και πέφτουμε σε κάποιες παγίδες και στις δύο χώρες και μεταφράζουμε είτε τα ίδια και τα ίδια, είτε παρόμοια βιβλία με παρόμοια θεματική χρόνων, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι και φρέσκοι δημιουργοί, σαν την Καταρίνα, και δείχνουν ακριβώς τι συμβαίνει τώρα, παράδειγμα. Πώς σκέφτεται ένας συγγραφέας στη Γερμανία τώρα. Το οποίο για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό να βλέπω τι συμβαίνει στο Βερολίνο, γιατί γράφουν, τι τους ενδιαφέρει, τι τους απασχολεί. Also ich finde das natürlich sowieso erstmal immer wunderbar, wenn Bücher von mir übersetzt werden. Was ich aber noch wunderbarer finde, ist, also das, und das finde ich speziell an dem Litrix-Programm toll, dass es auch der griechische Schwerpunkt ist, wenn Bücher von mir übersetzt werden in eine Sprache, die eine eigene Schrift hat. Das finde ich einfach grafisch so spannend. Und es ist einmal von mir ein Buch ins Koreanische übersetzt worden und seitdem warte ich ganz sehnsüchtig darauf, dass eine neue Sprache oder eine neue Schrift dazu kommt. Und das finde ich ganz toll. Also das sehe ich sehr gerne. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία στην μετάφραση ενός κόμικ, ενός graphic novel, όπως είπε και η Μαριάννα πιο πριν και έθιξε και η Καταρίνα, είναι η αποτύπωση των συναισθημάτων, των διαφορετικών ήχων ή όλων των εφέ, όπως λέμε και στα κόμικς.
καθώς αυτά μπορεί να διαφέρουν από γλώσσα σε γλώσσα και από πολιτιστικό πλαίσιο σε πολιτιστικό πλαίσιο. Η Μαριάννα και η Καταρίνα θα μοιραστούν μαζί σας κάποια παραδείγματα από την πριγκίπισσα Πετρόνια και μετά θα σας ζητήσουμε να συμμετέχετε κι εσείς σε μία μικρή δραστηριότητα. Εδώ έχουμε ένα strip, το οποίο θα έχουμε αφήσει, θα δείτε στο κέντρο, ένα συννεφάκι χωρίς την εικόνα. Η σκηνή είναι ότι η Σελήνη κάνει τη βόλτα το μικρό πλανήτη και χτυπάει στο κεφάλι την πριγκίπισσα. Πώς θα λέγατε εσείς στη γλώσσα σας, στα ελληνικά ή στα γερμανικά αντίστοιχα, αυτό τον ήχο? Εγώ τον μετέφρασα με ένα «αου» και τον ήχο με ένα «κτουπ». Ενώ στα γερμανικά είχαμε το «μπουμ» και το «άουα». Εδώ έχουμε άλλη μια πολύ ωραία εικόνα. Χτυπάει επιτέλους το μικρό πρίγκιπα. Το φαντασιώνετε, δεν το χτυπάει στην πραγματικότητα, μην στενοχωρηθείτε όσο τον αγαπάτε. Πώς λοιπόν ακούγεται αυτή η μπουνιά στα γερμανικά και στα ελληνικά? Ακούγεται μάλλον κάπως έτσι. Ωραία. Και πάμε λοιπόν να δούμε κάτι όλοι μαζί. Θα θέλαμε λοιπόν να μας γράψετε στο chat πώς γαυγίζει ο σκύλος στα ελληνικά και πώς στα γερμανικά. Και η Καταρίνα θα σχεδιάσει για μας αυτόν τον bilingual σκύλο και θα δούμε πώς μπορούμε να, πώς μάλλον παρουσιάζεται κάτι το οποίο είναι ένας ήχος μάλλον, σε δύο διαφορετικές γλώσσες. Για πάμε. Για να δούμε λοιπόν. Der zweisprachige Hund. Perfekt. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα για την μεταφορά των διαφορετικών ήχων και άλλων εφέ στις διαφορετικές γλώσσες. Έχουμε έντονο ενδιαφέρον και στο Q&A και στο chat για το αν θα εκδοθεί σύντομα η πριγκίπισσα. Νομίζω ότι θα δώσω τον λόγο στην Anne Beat να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, να κάνει ένα σχόλιο σχετικά. Leider hat sich bisher noch niemand der Petronia angenommen. Wir sind also noch auf der Suche nach einem griechischen Zuhause für die Prinzessin. Aber vielleicht hat ja auch der ein oder andere Verleger, die eine oder andere Verlegerin zugeschaut und sich jetzt ebenso für dieses Buch begeistert wie unsere Jury. Und es könnte daraus dann eine Übersetzung ins Griechische resultieren. Das würde uns sehr freuen und wir würden die Übersetzung sehr gerne unterstützen. Κλείνοντας, να ζητήσουμε από την Καταρίνα και τη Μαριάννα, από τη Μαριάννα και την Καταρίνα, αν θέλουν να πούν κάτι τελευταίο σε όλους εμάς, στους συμμετέχοντες αυτής της συζήτησης. Καταρίνα. Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und nochmal Dank an Mariana, dass sie sich so unglaublich liebevoll der Prinzessin angenommen hat. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir das alles irgendwie live nächstes Jahr in Thessaloniki nochmal machen können. Das wäre doch irgendwie am allerschönsten. Und im Moment das ist das Wichtigste. Die Χαρά ήταν όλη δική μου με την έχω μια χοντρή πριγκίπισσα στα χέρια μου. Μιλάει στην καρδιά μου. Να σας ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση και όσους είχατε υπομονή σήμερα και ήσασταν μαζί μας. Και να ευχηθούμε να βρούμε και έναν εκδότη για την πριγκίπισσά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ όλους. Καταρίνα, Μαριάννα, ήσασταν υπέροχες. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και το Ινστιτούτο Γκέτε, την ψηφιακή έκδοση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και την έκθεση βιβλίου της Φραγκφούρτης για την πρόσκληση και την πρόκληση. Μείνετε αισιόδοξοι και αναζητήστε την πριγκίπισσα Πετρόνια στο δικό της πλανήτη. Μείνετε δημιουργικοί και διαβάστε κόμιξ, ειδικά τώρα που μένουν στο σπίτι περισσότερο, είναι μια καλή ευκαιρία. Από μέρους μου ευχαριστώ και καλό βράδυ και δίνω πάλι το λόγο στην Anne Beat για την αποφώνηση. Und einen ebenso herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie auch heute wieder dabei waren
und sich mit vielen interessanten Fragen zu Wort gemeldet haben.